σταρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Ένδυ, εν Βηθλεέμ την πόλη, η ουρανία καλώνται. Χαίρε, χαίρε η φύση όλη, εν το σπηλαίο τίκτεται. Έμφα, εν φάτνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών. Και επί, και επί της των όλων. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθες, Ανέμι! Χρόνια τι πολλά! Κάνετε, χρόνια πολλά! Σαν άνεμο, σαν αερικό μπήκατε και οι έξι μέσα στο στούντιο και πήραν χρώματα πάντα χριστουγεννιάτικη άβρα το στούντιο εδώ. Τα πρόσωπά σας, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Είναι νομίζω άτυπο το ραντεβού μας. Κάθε χρόνο, αν δεν μας πείτε τα κάλαντα, δεν ξέρω, νιώθω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά, ρε παιδί μου. Αφήστε που λέμε να έρχεστε νωρίτερα για να λέμε στους υπόλοιπους μας τα πάνε. Μας τα πάνε, τα ακούσαμε. Παιδιά, νιώθουμε τόσο οικείο πλέον το χώρο και εσάς, σαν οικοδεσπότες. Μισό λεπτό να φέρω μικρόφωνο. Α, ναι, καλά λες. Ένα, δύο. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Το δίνω στη Σοφία, το δίνω σε ποιο το δίνω. Σε σένα, έλα. Έλα ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα ότι νιώθουμε τόσο οικείο το χώρο, εσάς σαν οικοδεσπότες, που αλίμονα δεν έρθουμε να σας τα ψάλουμε και φέτος. Πολύ ωραία. Η χαρά είναι μεγάλη. Και εγώ για ακόμη μια φορά θα πω ένα μπράβο στην Αργυρό που έχει αυτή την ιδέα, αυτή τη σκέψη να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο έτσι φωνητικό σύνολο γυναικείο. Αργυρό, τώρα εγώ έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον θα μου πεις και εσύ αν έχω δίκιο, ότι συνήθως βλέπουμε πέντε κορίτσια. Κάθε φορά που έρχεστε, αλλάζουν, προστίθενται. Φαντάσου! Πώς γίνεται τώρα αυτό, είστε πραγματικά τώρα έτσι. Όλες. Τώρα εγώ είστε όλες. Εντύπωση ότι είναι ένα πιο κλειστό λόμπι. Και εγώ και ήθελα να δω, να μας πει και η ίδια η Αργυρό, πόσο ανοιχτό είναι το Ανέμι τελικά για να μπορέσουν να εισέλθουν νέες φωνές και να δέσουν αρμονικά και με τα κορίτσια που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Τόσο ανοιχτό δεν είναι. Α, ναι! Κλείσαμε. Είσαι αυστηρή και εσύ, τσεκάρι. Κλείσαμε στις 6, αλλά. Αυτό που γίνεται, γίνεται με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Φαίνεται. Από όλους. Μπορεί η ιδέα να ήταν δικιά μου και οι διασκευές όλες να είναι του Βασιλάκη του Γιώργου. Mm-hmm. Αλλά αν κάθε μία από εδώ δεν λάτρευε αυτό που κάνει, δεν θα μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτα. Και δεν θα υπήρχε και αρμονικό αποτέλεσμα που μας έχετε συνηθίσει σε αυτό. Νομίζω όλες το αγαπάμε και όλες το στηρίζουμε και το προωθούμε γιατί βγαίνει από μέσα μας. Να πούμε ότι είστε ένα σύνολο φωνών που έρχεται τον τελευταίο χρόνο, μπορεί και παραπάνω, που πολυφωνικά πλέον μας δίνετε τις διασκευές διάσημων, γνωστών και άγνωστων παραδοσιακών τραγουδιών. Πάντα υπάρχει υλικό προς επεξεργασία. Είναι θάλασσα. Δεν μιλάμε μόνο για το παραδοσιακό στοιχείο του νησιού μας, τη μουσική κτλ. Ειδικά για το παραδοσιακό στοιχείο του νησιού μας, αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι πρωτότυπο, γιατί παίρνουμε τα κριτικά και τα διασκευάζουμε με έναν τρόπο που δεν αλλοιώνεται η κανονική γραμμή του τραγουδιού, όμως το δίνουμε με έναν άλλο τρόπο, με μια άλλη ματιά. Και αυτό είναι ιδιαίτερο, αλλά είναι θάλασσα η παράδοση. Και τα κορίτσια βεβαίως. Μιλήσαμε με την Αργυρό Ρέπα, Έφημα Στορίδη, Φωτεινή Παπαδάκη, Σοφία Χιλιτζάκη, Κωνσταντίνα Χόνδρου και Ευγένεια Τόλη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και επίσημα όλες σας. Μιας και πήρες το μικρόφωνο, πες μας, διότι δύο χρονιές έχουμε συνηθίσει, έρχεσαι. Ανάλογα την περίσταση. Ήρθα έγκυος μόλις το έμαθα, ήρθα έγκυος πάρα λίγο να γεννήσω στο πλατό. Ήρθα με το μωρό. Τώρα, ή όχι, αλλά δεσμεύομαι όταν ξαναμείνω έγκυος που για να έρθω σε μια καλοσύνη εδώ πέρα. Σοφία τώρα, καταλαβαίνεις, έτσι πάνε τα πράγματα. Τώρα, δυναμικά και φέτος, δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι σε εμφανίσεις. Έχουμε όλο και κάτι έχουμε στα σκαριά. Μέρες που είναι, δεν γίνεται να μην τα ψάλουμε και σε άλλους. Δεν γίνεται να μην βοηθήσουμε τον κόσμο να μπει στο κλίμα. Θα είμαστε στο stage του Δήμου Ηρακλείου στην Πλατεία Ελευθερίας το Σάββατο που μας έρχεται 23 του μήνα, 5 ώρα το απόγευμα. Θα ανοίξουμε τις εκδηλώσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία. Για μισή ωρίτσα θα είμαστε εκεί. Και έχουμε ετοιμάσει και μια ωραία εκδήλωση. Μουσική, ακαπέλα με μας και με διηγήματα χριστουγεννιάτικα που θα γίνει στο Πολύκεντρο. Είναι σε συνδιοργάνωση με τη ΔΕΠΑΝΑΛ και με το Πολύκεντρο και τη λέμε πρώτη γιορτή του κόσμου. Πάμε να δούμε τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε στην πορεία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά. Πίσω στο τραπέζι. Ναι, για να μην σε εμποδίζει. Και πάμε. Γεια. Πόψη Χριστός γεννηθεί
Δυνατόν τώρα να μην πάνε καλά τα πράγματα, αν έχεις τέτοιες φωνές να σου τραγουδούν τα κάλαντα και να σου δίνουν μέσα από την καρδιά τους αυτές τις υπέροχες ευχές. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό όλο αυτό. Μπράβο, ρε Σοφία. Δηλαδή, έχεις εξοικειωθεί. Μα είσαι τηλεοπτική, ρε Σοφία. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε πριν, με το αν είναι κλειστή ομάδα. Εντάξει, αυτό λίγο πολύ το αποφασίζει Αργυρό. Αλλά θέλω να πω και είμαι σίγουρη ότι συμφωνούν όλες οι κοπέλες ότι έχουμε δέσει τόσο πολύ μεταξύ μας. Εγώ πάνω σε αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Μόλις τελειώσει, βέβαια. Θα μου επιτραπεί ο όρος ότι έχουμε γίνει οικογένεια. Ναι. Είμαστε σαν αδερφές. Είμαστε στις σημαντικές στιγμές της μίας και της άλλης, και στις λυπηρές και στις χαρούμενες, είμαστε πάρα πολύ δεμένες. Βγαίνει αυτή η χημεία προς τα έξω και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ σας. Φαίνεται και από τις ματιές που ανταλλάσσετε. Αν κάποιος σας παρατηρήσει, με τα μάτια μου, το καταλαβαίνει. Την ευγενία με την Κωνσταντίνα, ας πούμε, και έκανε λίγο το ντοσιέ η Ευγενία πιο δεξιά και χαμογελούσε. Χωρίς να της πει τίποτα. Δεν έχαναν την τονικότητα. Ποια θέλει να μιλήσει, ας πάρει το μικρόφωνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι και να δω. Έλα, Κωνσταντίνα, εσύ η επόμενη. Το πόσο δύσκολο έργο έχετε κάθε φορά του να μπορέσετε να μειώσετε τις φωνές σας, να τις ενώσετε γενικότερα. Εγώ προσπαθούσα τόση ώρα να καταλάβω ποια κάνει την ψηλή φωνή, ποια κάνει την πιο στεντόρια, ποια κάνει την πιο normal. Δεν μπορούσα να ξεκαθαρίσω. Την πρώτη. Αλλά παρότι πρόκειται για ένα πολυφωνικό σχήμα, έβγαινε κάτι ομόφωνο. Είναι υπέροχο όλο αυτό το οποίο βγάζετε, έτσι. Είναι υπέροχο το ότι δένουμε όλες μαζί, είμαστε τόσο διαφορετικές και ταυτόχρονα τόσο ίδιες. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, το να ακολουθήσεις τη δική σου εντολή που σου έχει δοθεί από την captain της χοροδίας. να ακολουθήσεις τη φωνή εσύ σου. Εσύ είσαι captain, Αργυρό. Χωρίς να το αλλάξεις, γιατί εάν παρασυρθείς από τη φωνή της διπλανή σου και πιάσεις την πιο ψηλή τονικότητα, αλλάζει όλο. Σίγουρα εύκολο δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Αλλά έχουμε όλη την καλή διάθεση και σε κάθε τραγούδι έχουμε την ευελιξία και προσαρμοζόμαστε. Και το διαμορφώνεται αντίστοιχα. Ναι, βεβαίως, θέλουμε να μας πεις, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αρχή, να ακούσουμε από όλες. Στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο και ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, αστιάκι που λέγαμε μεταξύ μας είναι ότι πιάνουμε τις γωνιές στο χώρο χωρίς να κοιτάμε μία την άλλη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό που λες ακριβώς η κάθε μία τη φωνή της. Όμως, έχουμε ψηθεί τόσο πολύ μεταξύ μας που πλέον καθόμαστε σε ένα τραπέζι, κοιταζόμαστε στα μάτια και από την πρώτη φορά
τραγουδάμε σωστά, ακολουθούμε τη φωνή μας κανονικά. Μπράβο. Πέρα από το κομμάτι της πρόβας που είμαι σίγουρη για να βγει ένα τέτοιο άρτιο αποτέλεσμα, εσείς έχετε καταναλώσει ναι, αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Από εκεί και πείτε και η χημεία που συζητούσαμε και πριν που ανέφερε και η Σοφία και αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ σας, έρχεται και βοηθάει λίγο περισσότερο στο να έχετε μια εμπιστοσύνη μία στην άλλη. Να ξέρετε ότι υπάρχει μια αλληλοκάλυψη σε ό,τι και αν συμβεί. Γιατί πράγματα συμβαίνουν, καταστάσεις συμβαίνουν και το τραγούδι είναι ζωντανό. Είναι ομαδική εργασία αυτό. Και δεν μπορεί να πετύχει αν δεν υπάρχει ομάδα. Ομάδα δεν σημαίνει απλά να μαζευόμαστε, αλλά να είμαστε δεμένες και να στηρίζουμε η μία την άλλη. Και αυτή η ομαδική δουλειά βοηθάει και το τραγούδι μας, αλλά και το τραγούδι μας και η ομαδική δουλειά νομίζω ότι βοηθάει τις ζωές μας, τις κάθε μιανής ξεχωριστά. Ευγενία. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε και όλα αυτά που παρατηρούμε, μ' αρέσει που δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ σήμερα, θα πάμε κατευθείαν σε ένα τραγούδι. Ήρθαμε να τραγουδήσουμε σήμερα. Κάθε φορά μας εμπνέεται, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έτσι. Όλα αυτά που περιγράφουμε και όλα αυτά που βλέπουμε, και θα είμαι πολύ σύντομος, αποδεικνύουν στο έπακρο αυτό που μόλις είπαμε, ότι αν λείπει ένας κρίκος από μία αλυσίδα, δεν μπορεί η αλυσίδα να είναι γερή. Μουσικά. Σωστό. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και γι' αυτό η ομάδα είναι τόσο δεμένη, γιατί ο ένας στηρίζει τον άλλο. Αλλά έχουμε δουλέψει με τέτοιο τρόπο, μας δουλεύει η Αργυρό δηλαδή με τέτοιο τρόπο, που τα έξι άτομα δεν μετέχουν πάντα, ας πούμε, στις συναυλίες. Κάποια μπορεί να μην έχει δυνατότητα να συμμετέχει, οι άλλες θα καλύψουν τη θέση. Προσαρμοζόμαστε συνεχώς. Δεν μαθαίνουμε ένα πράγμα μόνο, μαθαίνουμε να τροποποιούμε αυτό που γνωρίζουμε. Ένα σχόλιο για την Κωνσταντίνα. Δεν θα γλιτώνεις, Φωτεινή, εσύ από όλο αυτό. Δεν πειράζει. Να μας πεις και εσύ, βέβαια, τι κερδίζεις εσύ, τι αποκομίζεις από αυτή τη συνύπαρξη με τα κορίτσια και μουσικά, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί σίγουρα επηρεάζεται και η δική σας έτσι. Σίγουρα επηρεάζεται. Εγώ αυτό που θέλω να μείνω λίγο περισσότερο, αν μας παρακολουθούν στα social, έτσι, ο κόσμος που μας βλέπει, που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και Instagram και Facebook, ανέμοι να μας βρουν, θα δείτε ότι ανεβάζουμε στιγμιότυπα από τις πρόβες που είμαστε, με τα παιδιά της η καθεμιά, με τα σκυλιά της. Οπότε όλο αυτό στην καθημερινότητα, πέρα από τις πρόβες και το αποτέλεσμα που βλέπετε, στην κάθε μια είναι, εμείς το λέμε και ψυχοθεραπεία. Ξεκάθαρη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα κομματάκι μέσα στην ημέρα που είναι για την κάθε μια. Ναι, για την κάθε μια ξεχωριστό. Και πόσο σημαντικό και ουσιαστικό είναι να αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι που έχετε όλες έναν κοινό στόχο και σκοπό, αλλά που σου δίνει και το κάτι της παραπάνω. Είναι όταν γνωρίζεις δηλαδή ότι πηγαίνεις στην πρόβα και θα δεις αυτούς εδώ τους ανθρώπους και θα ανταλλάξεις ιδέες, θα πεις πώς πέρασε τη μέρα σου, θα δυσκολευτείς. Κάτι θα συμβεί και ξέρεις ότι υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες θα σε ακούσουν. Σίγουρα, γιατί η πρόβα τραγουδιού μπορεί να είναι μία ώρα και οι συζητήσεις μας είναι ένα δύο ώρο. Αυτό είναι το πράγμα. Λοιπόν, τι άλλο καλό έχουμε ετοιμάσει, Αργυρό. Πού ανοίγονται τα δικά σας μουσικά σύνορα. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε και τι θα ακούσουμε και να μας πει βεβαίως η Αργυρό. Μπορούμε, δεν ξέρω τι περιθώριο έχουμε. Έχουμε ακριβώς. Θα σου πούμε. Α, έχουμε. 6,5 λεπτά. Ωραία. Θα ακούσουμε τώρα. Θέλετε. Θα ακούσουμε Κάλαντα από την Ψήνθο της Ρόδου. Α, επιτέλους, στο νησί μου να τα ακούσω κι εγώ. Ορίστε. Βέβαια, ωραία. Τα κριτικά να ακούμε και κάτι όμως διαφορετικό. Για να τα ξέρω. Αν δεν θα μιλήσουμε μετά. Θα σας πούμε και η Πύρου. Να αποχαιρετήσουμε και τον κόσμο, μιας και από ό,τι βλέπω θα είναι. Α, όχι. Όχι, δεν πάει. Ωραία. Να ακούσουμε τη Ρόδου. Και επανερχόμαστε. Ό,τι θέλει, Δανάη μου. Χατήρι, δεν χαλάμε, όχι. Πάμε. Καλησπέρα σα, αφέντη μου, καλές αυγές κοιμάσαι. Καλά σα ξημερώματα, αν κάθεσαι κι αυτιάσαι. Και εμείς στην πόρτα ήρθαμε με το δικό σου θάρρος. Περικαλώς, αφέντη μου, και μην το πάρεις βάρος. Κι αν είναι θέλημα Θεού τα Κάλαντα να πιέμε, και μόλι μας στη συντροφιά να σας πολυχρονούμε. Αρχή μηνιά κι αρχή χρονιά κι αρχή Ιανουαρίου, που μπαίνει ο μήνας του Χριστού, τ' Αγίου Βασιλείου. Αφέντη μου να χαίρεσαι, αφέντη μου να ζήσεις, τον Άγιο Ταφό του Χριστού να πας να προσκυνήσεις. Χρόνους να ζήσετε κατώ, καλά να τους περνάτε, κι από τους εκατό και εκεί να ζείτε να γυρνάτε. Μπράβο, τόσα μπράβο, χρόνια μπράβο. Στη Ρόδο, πρώτη φορά τα άκουσα, ρε παιδιά. Μπράβο, σα ευχαριστώ. Είδε, συμμαθαίνει. Ίσως να χρειαζόταν να έρθει στην Κρήτη για να καλύψει άλλους πολιτισμούς ή το δικό σου. Γιατί όχι. Μακριά είναι η ψήφος για μένα, γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει.
τώρα είναι της Υπήρου. Τώρα είναι Ανατολικής Ρωμιλίας. Α, πάρα πολύ ωραία. Για πάμε. Κοιμάσαι κορί, ξυπνήσε κι αν κάθεσαι βγανόξο κι αν κάθεσαι βγανόξο. Όξο κι αν κάθεσαι βγανόξο. Κι ανάψε κορίμ το κέρι και βάλτο στο φανάρι και βάλτο στο φανάρι. Κι ανάψε κορίμ το κέρι και βάλτο στο φανάρι και βάλτο στο φανάρι και φέγγε μου καλά καλά στη βάρκα να πατήσω, στη βάρκα να πατήσω. Η βάρκα θέλει κίνημα και το καράβι αέρα. Oh, συγκλονιστικέ! Πείτε μου ότι προλαβαίνουμε την Παϊπυρώτικα. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο όμω και να τον ευχαριστήσουμε που ήταν κοντά μα σήμερα. Αυτό που συνέβη. Κάλαντα πριν την ώρα του. Θα λέμε εμεί εδώ, εισβάλλουν οι ήχοι και οι μουσικέ στα σπιτικά σα, βεβαίω για υγεία, για ευδαιμονία και βεβαίω για μια καλύτερη χρονιά. Θα τα δούμε μέχρι την Παρασκευή όλα αυτά. Είναι για καλό όμω, είναι και πολύ έτσι. Καλό. Σα αγαπάμε πολύ, σα χαιρετάμε εμεί για σήμερα. Όμω θα σα ξαναδούμε αύριο 3 ώρα πιστή στο ραντεβού μα, το ξέρετε αυτό. Εσεί να προσέχετε και να προστατεύετε τον εαυτό σα, εντάξει. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, φίλες και φίλοι. Αλλά... Να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, χαμογελάτε ναι! Ελάτε εδώ γειτονίσες και εσείς γειτονοπούλες μου, τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Τα σπαργάνα για το Χριστό. Να βρούμε και...